Από 11 έως 14 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί φέτος η 22η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών. Πρόκειται για την κλαδική έκθεση του πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροκτηνοτροφικού τομέα που μέσα από τις ημερίδες της ενημερώνει τον τόπιο πληθυσμό για τις νέες τεχνολογίες και προοπτικές του κλάδου. Στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση των τοπικών προϊόντων, η προβολή των αγροτικών επιχειρήσεων, η ανάδειξη των περιφερειακών αγροτικών συνεταιρισμών καθώς και η ανάπτυξη του αγροτουρισμού. Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί τους φορείς και τις επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή στοχεύοντας τα αμοιβαία ωφέλη εκθετών και επισκεπτών. Ειδικότερα για τους παραγωγούς για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος προβολής και πώλησης των τοπικών προϊόντων. Ένα βήμα πριν τη σύσταση πλήρους ομάδας παραγωγών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Ροδόπης Εύρου, καθώς εκκρεμεί η εγγραφή του στο Μητρό των Συνεταιρισμών. Αυτό τόνισε μιλώντας στην Ερκομοτηνής ο Διευθυντής της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Εύρου Πασχάλης Παπαδάκης. Ο κ. Παπαδάκης υπογράμμισε πως η ομάδα Ροδόπης Εύρου θα τέχει και της υιοθέτησης από τον ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μόσχο Πολυσίου, ο οποίος είχε καλέσει παραγωγούς αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών αλλά και κτηνοτρόφων να συνάψουν συνέργειες μεταξύ τους. Οι συνέργειες αυτές θα συνίστανται σε απορρόφηση των αλλαίων των αρωματικών φυτών όπως το οριγανέλαιο από τους κτηνοτρόφους και αντιμετώπιση ασθενειών που προσβάλλουν το ζωικό κεφάλαιο. Αυτό θα σημαίνει ταυτόχρονα μείωση του κόστου για του κτηνοτρόφου, καθώ τα αντιβιωτικά κοστίζουν ακριβά, αλλά αυτό αλλάζει κλίμακα το κρέα και τα παράγωγά του και κατατάσσεται στα βιολογικά, εξασφαλίζοντα καλύτερη τιμή για τον παραγωγό. Ο Δήμο Καβάλα και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων Ιστορία Καπνού θα πραγματοποιήσουν την πρώτη συνάντηση των καβαλιωτών ακαδημαϊκών, ερευνητών και διευθυντικών στελεχών που δραστηριοποιούνται εκτό Καβάλα. Η πρώτη αυτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Ο Δήμος Καβάλας και το Ινστιτούτο Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού ανέλαβαν πρόσφατα την πρωτοβουλία να καταγράψουν τους ακαδημαϊκούς της Ημεδαπής και της Αλλοδαπής, ερευνητές και διευθυντικά στελέχη με καταγωγή από την Καβάλα που εργάζονται εκτός Καβάλας με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου πληροφόρησης, ανταλλαγής απόψεων και υποστήριξης του κοινού τόπου καταγωγής.